Προκηρύχθηκε η δημοπράτηση της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας μη επικίνδυνων αστικών στερεών αποβλήτων Ανατολικού Τομέα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ή αλλιώς η ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 8η Μαΐου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης θα επεξεργάζεται τα απορρίμματα όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και των Δήμων Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, εξυπηρετώντας πληθυσμό 200.000 κατοίκων. Τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στην κατασκευή της, ενώ θα δημιουργηθούν 50 νέες θέσεις εργασίας, όπως εξήγησε και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και Εθνικούς Πόρους με πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ περίπου 8 εκατομμύρια θα διαθέσει ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για πενταετή λειτουργία της ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 14 Μαΐου, ενώ η κατασκευή της αναμένεται να έχει διάρκεια 2 ετών. Είναι ένα τεράστιο έργο, το οποίο λύνει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ολόκληρο τον νομό Ροδόπης και στον μισό νομό Εύρου, μια και μόνο η Αλεξανδρούπολη και ο Δήμος Σουφλίου θα ενταχθούν στη διαχείριση αυτήν, του εργοστασίου αυτού, γιατί το Διδημότυχο και η Οριστιάδα θα κάνει μιας μικρής εμβέλειας στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ και του ΕΣΔΑ μονάδα διαχείρισης περίπου 7 εκατομμυρίων. Όπως επίσης και η Σαμοθράκη. 200.000 λοιπόν κάτοικοι θα έχουν τα απορρίμματά τους προς διαχείριση στο εργοστάσιο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο μετά από το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και ενδεχομένως κάποιων ενστάσεων, η ρίση του παρόδο ότι το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 14 Μαΐου, μετά από 3-4 μήνες, αν υπάρξουν ενστάσεις, θα αρχίσει η κατασκευή του. Η κατασκευή θα διαρκέσει περίπου 2 χρόνια, θα δουλέψουν περίπου 200 άνθρωποι και μετά την κατασκευή, οι θέσεις εργασίες οι οποίες θα υπάρχουν για πολλά χρόνια κατά τη λειτουργία του εργοστασίου θα είναι περίπου 50 μόνιμες. Για την αντίστοιχη περίπτωση της Καβάλας μίλησε στην Κάμερα του 1 η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ευαγγελία Δρακονάκη. Είναι μια αντίστοιχη μονάδα την οποία δουλεύουμε και εμείς για το Δήμο Καβάλας. Εμείς είμαστε ακόμα στην φάση έκδοση της ΑΕΠΟ, της μελέτης δηλαδή της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Απομένει μια γνωμοδότηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος εδώ της Αντιπεριφέρειας Καβάλας, η οποία θα αποσταλεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υπάρχει μια δέσμευση ότι στις 20 με 30 Απριλίου θα γίνει το Περιφερειακό και θα μπορέσουμε να πάρουμε την έγκριση της ΑΕΠΟ. Ωστόσο, τα τεύχη της τελικής μελέτης έχουν ολοκληρωθεί. Απλά, αναπόσπαστο κομμάτι των τευχών αποτελεί και η ΑΕΠΟ, μήπως τυχόν προκύψουν κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες πρέπει να διορθώσουν την αρχική μελέτη. Μόλις πάρουμε δηλαδή την ΑΕΠΟ στα χέρια μας, θα αποστέλνουμε στο Υπουργείο και ζητάμε την έγκριση της χρηματοδότησης. Είναι κάτι το οποίο το περιμένει το Υπουργείο, γιατί είναι στοίχημα και για αυτούς να μπορέσουν να εγκρίνουν και κατά συνέπεια να εκταμιεύσουν σε ένα βάθος χρόνου τα χρήματα αυτά.